9 σύλληψη προχώρησε η αστυνομία γύρω στις 8:30 χθες βράδυ. Ένα κοινό χαρακτηριστικό οδήγησε σε λάθος σύλληψη και έκδοση διατάγματος κράτησης του 34χρονου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Κατά την αναγνωριστική παράταξη, ο μικρός δεν αναγνώρισε στο πρόσωπο του 34χρονου τον βιαστή του, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κινήσει εκ νέου τα νήματα και να προχωρήσει σε νέα σύλληψη, αξιολογώντας μαρτυρία. Υπήρχαν πληροφορίες και υπεγραφές προσώπων και είχαμε προχωρήσει στη σύλληψη του πρώτου προσώπου του 34χρονου. Το αγοράκι φέρεται να αναγνώρισε στο πρόσωπο του 38χρονου το αρρωστημένο μυαλό που το ανάγκασε να υποστεί όλη αυτή την κτηνοδία. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρια νοσοκομείο αφού υπέστη νέο σοκ. Ναι, με βάση κάποιες πληροφορίες και στο πλαίσιο των εξετάσεων που είχαν γίνει, προχωρήσαμε στην σύλληψη του δεύτερου προσώπου, ο οποίος, όπως έχω πει, έχει αναγνωριστεί τόσο ο ίδιος όσο και η μοτοσυκλέτα που κρατούσε τη συγκεκριμένη νύχτα που είχε γίνει το επεισόδιο. Ο ύποπτος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 15 ετών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και ανθρωποκτονίας νεαρής από την Κίνα που διαπράχθηκε το 1994 στην Λάρνακα. Το 2001 αποφυλακίστηκε, ενώ 10 χρόνια αργότερα η αστυνομία διερευνά εκ νέου υπόθεση εναντίον του που αφορά υπόθεση απόπειρας βιασμού και σεξουαλικής παρενόχλησης 2 11χρονων. Η υπόθεση εκκρεμεί εναντίον του ενώπιον δικαστηρίου. Και είχαν δοθεί οδηγίες από το δικαστήριο, όπως αφαιθεί ελεύθερος με όρους και παρουσιάζεται σε συγκεκριμένο αστυνομικό σταθμό στην Λάρνακα. Το αγοράκι από την Παλαιστίνη βρισκόταν την Τετάρτη γύρω στις 9 το βράδυ μαζί με φίλο του στον χώρο στάθμευσης των Φινικούδων που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας. Τον μικρό προσέγγισε κάποια στιγμή ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος του πρότεινε να τον πάρει βόλτα για να δει τον σκύλο του. Ο μικρός επιβιβάστηκε στη μοτοσυκλέτα, αλλά ο άγνωστος τον μετέφερε στην οδό Καλογρεών, όπου αφού τον ανέβασε στην οροφή πολυκατοικίας εφάρμοσε τα αρρωστημένα του σχέδια, ολοκληρώνοντας την ιδεχθή και αποτρόπαια πράξη του. Στην συνέχεια τον εγκατέλειψε. Ο μικρός σε κατάσταση σοκ κατάφερε να ενημερώσει τους γονείς του, οι οποίοι και κατήγγειλαν την υπόθεση στην αστυνομία. Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακα, στο οποίο συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών. Εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 6 ημερών.